Εδώ είμαστε με τον κύριο Άρη Πορτοστάτη και τον κύριο Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλημέρα. Συζητάμε περί βιοκλιματικών σπιτιών. Τον καημό και τον γοργοθά που ανεβαίνει κανείς όταν θέλει να κάνει μια μικρή ανακαίνιση στο σπίτι, να αλλάξει την οποθέμα κτλ. Όταν θες να κάνεις ανακαίνιση ή θέλεις να χτίσεις σπίτι, είναι σίγουρα ότι θα σε κλέψουν. Σώπα δε Βαγγέλη. Απίστευτο. Θα σε κλέψουν. Θα σε κλέψουν. Θα σε κλέψουν. Το σίγουρο είναι ότι δεν ξέρεις εσύ να επιβλέψεις. Όχι. Ώστε αυτό που θα συμφωνήσεις θα τηρηθεί μέχρι κεραίας. Γιατί ούτε μηχανικός είσαι, ούτε γνώστης είσαι. Όταν αποφάσισα να γκρεμίσω και να χτίσω σπίτι, μάλιστα, ο εργολάβος, για να καταλάβεις ο συγκεκριμένος, έριξε τον πετό πριν να κάνει την εγκατάσταση του καλοριφέρ. Με κλέβει ή δεν με κλέβει? Δεν ξέρω. Να, σου πει και ο Άριστη τις εμπειρίες που έχει. Εγώ, η δική μου εμπειρία είναι η εξής. Εγώ ανέθεσα σε έναν άνθρωπο που κάνει αυτή τη δουλειά. Έτσι. Και του λέω, θέλω να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Την παίρνει όλη τη δουλειά, μάλιστα. Αλλά απέφυγε να μου δώσει μια πολύ κρίσιμη συμβουλή. Εγώ έφυγα από το σπίτι μου 3 εβδομάδες. Του το παρέδωσα όλο. Το τι συνεργείο μπήκε μέσα, ας μην το συζητήσω, το αφήνω κατά μέρος. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε πιστοποιημένα συνεργεία. Ακριβώς. Το αφήνω στην άκρη. Αυτό είναι. Το αφήνω στην άκρη αυτό. Μάλιστα. Είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Yeah. Εγώ λέω το πρώτο, το πρώτο κεντρικό. Απέφυγε να μου πει μια πραγματικότητα. Yeah. Ότι, φιλαράκο μου, σε αυτό το κόστος που έχεις υπολογίσει να κάνεις να ξαδείς έτσι το σπίτι σου, το διαμέρισμα, για διαμέρισμα μιλάω, δεν μιλάω για κανένα μια επαυλή, τη δώρ. Λοιπόν, θα χρειαστούμε και έναν άνθρωπο ο οποίος θα με επιβλέπει. Γιατί υποτίθεται θα επέβλεπε εκείνος. Παραμύθι Μάντολα. Εκ των υστέρων διαπιστώθηκε παραμύθι Μάντολα. Αν μου έλεγε όμως, αν μου έλεγε ότι σε αυτό το κόστος θέλω να φέρεις και έναν άλλον που να μας επιβλέψει όλους μαζί, βεβαίως και θα το συνυπολόγιζα στο κόστος. Στο κόστος. Θα έλεγα. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα το σκεφτόμουν. Αν μετά έβρισκα ότι έγινε λάθος η σύνδεση στο μπάνιο. Πολύ συγκεκριμένο. Στο μπάνιο. Μιας και μιλάμε για αυτό. Στο μπάνιο, για έγινε λάθος σύνδεση. Πλημμυρίζει το σπίτι, πλημμυρίζουν τα δύο πίσω δωμάτια. Ωραία. Το διαπιστώνουμε μετά από μια εβδομάδα ότι αυτό το τσικ τσικ που ακούω μέσα μου την πλημμυρίζει το σπίτι. Εγώ είμαι σε διακοπές. Έχω φύγει από το σπίτι, γυρίζω πίσω και έρχεται δεύτερος υδραυλικός, στον οποίο του λέει, είναι παραμονή 15 Αύγουστου. Με σώζει αυτός ο ανεξάρτητος υδραυλικός, δεν είναι ο δικός του. Και τον ακούω και του λέει, μην του πεις ότι έγινε δικό μου σφάλμα, μα και το τηλέφωνο είναι εδώ. Και εγώ το τηλέφωνο το κρατάει ο Βαγγέλης, είναι ο υδραυλικός ο ανεξάρτητος και εγώ ακούω τον εργολάβο να του λέει, μην του πεις ότι φταίω, πάτε αφού το ακούω. Μήπως είχαμε πάρει τον ίδιο εργολάβο, τα ίδια που είχαμε. Ας πούμε κάτι άλλο. Μπορώ να πω κάτι άλλο, έχω και άλλο εκτός θέματος. Για να το συνέσουμε πριν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχε εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και φιλοθέη. Τον εκπρόσωπο. Έχουμε και φιλοθέη. Αύριο θα έχει το πλάνο της ημέρας. Έχουμε. Αύριο ή μεθαύριο. Και οι τρεις. Το ίδιο και οι τρεις στη φιλοθέη. Μάλιστα, εκδήλωση θα είναι ο πρωθυπουργός και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Στην πρώτη τους μου ήρθε πρόσκληση και θα πάω. Και εμένα μου. Θα πας. Θα πας. Είναι πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλο Σαμαράς, συνέδριο. Καραμαλής κύριε Άρη. Βεβαίως Ελία ΜΕΠ και τα λοιπά. Να δούμε. Μόντι. Σε τι κλίμα θα είναι αυτή η... Εμείς δεν καθόμαστε σε γυάλα εδώ να προέψουμε ποια είναι η ψυχική διάταση του Καραμαλή, του Σαμαρά και του Μητσοτάκη. Εμείς βλέπουμε και θα πούμε. Θα αλλάξουν ματιές. Θα δούμε και θα πούμε. Τι να σου πω, ξέρω ποια είναι, τι είναι. Ψυχομετρητής δεν υπάρχει. Κάτι πολύ γρήγορο, επειδή έχω κάτι πολύ γρήγορο. Κάτι πολύ γρήγορο. Κάτι πολύ γρήγορο. Ένα λεπτό να σα ρωτήσω κάτι. Και το Βαγγέλη, επειδή σα ακούω χθε την εκπομπή. Για να πούμε και κάτι για την κυβέρνηση. Η οποία χθες ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μειώσεις φόρων, μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Όλα αυτά ωραία είναι. Αν αποδώσουν και τα δούμε και στην τσέπη μας τα νοικοκυριά και οικογένειες. Ένα λεπτό. Στο ξενοδοχείο της Φλόρινας ψάχνουμε να δούμε ποιος δεν έκανε το σωστό έλεγχο. Στο κλαμπ της Βουλιαγμένης ψάχνουμε να δούμε αν γίνονται έλεγχοι για τα παιδιά που πίνουν αλκοόλ και μπαίνουν ασύντοτα μέσα χωρίς να τους ζητάνε ταυτότητες. Όλα αυτά. Τι έγινε και σε κάποιο νησί. Βοήθησέ με. Ναι. Σε κάποιο νησί που ο γιατρός κατήγγειλε ότι το νερό είναι χαλασμένο και παθαίνουν όλοι προβλήματα. Μάλιστα. Και αντί να επικαλεστούν να εξετάσουν τη δήμαρχο, η δήμαρχος έστειλε στον κύριο Γεωργιάδη και το Υπουργείο Υγείας έβγαλε τον γιατρό από εκεί και τον πήγε σε άλλη περιοχή. Για άλλους λόγους.
Το εξήγησε ο κύριος, γιατί το έχει απαντήσει. Α, το έχει απαντήσει. Το γιατί μου φάνηκε πολύ, πολύ περίεργο όλο αυτό. Να ξεκινήσει. Η καθημερινότητα έχει μέσα τη λειτουργία των ελεκτικών μηχανισμών της πολιτείας. Αυτό που λέγαμε για το συνεργείο προηγουμένως και τις ανακαινήσεις και το στην Ελλάδα δεν έχουμε πιστοποιημένα συνεργεία. Στη Φλόρινα ένας λοιπόν κάνει ανακαίνιση. Μάλιστα. Παίρνει ένα παλιό κτίριο και λέει το ξανακάνουμε ξενοδοχείο. Μάλιστα. Έρχεται προφανώς το θέμα σκέλος της θέρμανσης, δεν το εξετάζει κανείς. Με κάτι σωλήνες γάλανε και το κτίριο μέσα γέμισε μόνο οξείδιο του άνθρακα, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν είχε συνδέσει τον. Ο εξαερισμός ήταν κάτι μπουριά που είχε στο υπόγειο. Λοιπόν, γιατί ο Ελέβητας, γιατί προφανώς εκεί έγινε μια δουλειά την οποία δεν την ήλεξε κανείς. Πρώτα απ' όλα δεν την έλεγξε ο ίδιος που ανοίγει τη μονάδα. Ένα το κρατούμενο λοιπόν. Ναι. Εκεί δεν είχαμε έλεγχο. Μισό λεπτό. Δεν μπορεί να είναι το κρατούμενο. Είναι όταν πήγε ο άλλος να κάνει διακοπές και είναι με εγκεφαλικό στο νοσοκομείο. Συνεπώς. Εκεί δόθηκε μια αίσθηση στην αρχή ότι δεν είχε, λέει, την άδεια, γιατί του λείπανε κάποια στοιχεία. Μα δεν έγινε ουσιαστικός έλεγχος πέραν από το κάποια έγγραφα που του έλειπαν. Στο κλαμπ της Βουλιαγμένης και στα κλαμπ που μπαίνουν τα κλαμπ της Βουλιαγμένης. Κάθε καλοκαίρι. Δεν μαθαίνουμε πρώτη φορά ότι η νεολαία μας δυστυχώς έχει υψηλή κατανάλωση αλκοόλ. Δεν το μάθαμε πρώτη φορά. Αλλά τώρα ήρθε η στιγμή. Μια που αυτό δεν το ήξερα, ότι την αρμοδιότητα την έχει ο Δήμος Αθηναίων. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το μαγαζί με αυτόν τον ιδιοκτήτη πρέπει να κλείσει και πρέπει να βγει ένας νόμος που να κλείνουν με αυτόν τον ιδιοκτήτη διαπαντός. Δεν επιστρέφει άδεια. Από την ώρα που αυτός, από την ώρα που πούλησε αλκοόλ σε εφήβους, σε ανηλίκους, η επιχείρηση με την αν είναι στον τάδε, κλείνει. Δεν του ξαναπαίρνει άδεια. Και όχι πάει σε κάτι προσφυγές και ιστορίες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσει το Υπουργείο Παιδείας και κάτι άλλο. Όπως απαγόρευσε τα κινητά, από πού και ως πού το 15μελές θα έρχεται σε επαφή με έναν επιχειρηματία. Ανεξαρτήτως, λέει, εδώ τώρα είναι κάποιος Βούλγαρος, λέει. Δεν με ενδιαφέρει η εθνικότητα. Με όποιον επιχειρηματία. Από πού και ως πού το 15μελές, χωρίς τη συμμετοχή του σχολείου, δηλαδή το σχολείο, η διεύθυνση λέει, εγώ δεν ξέρω τι μετά. Μάλιστα. Το 15μελές όμως έρχεται σε επικοινωνία με έναν επιχειρηματία, ο οποίος οργανώνει βραδιές για τους μαθητές. Από πού και ως πού. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Πάντα δεν γίνονται. Ναι, καμία αντίρρηση, αλλά δεν μπορεί στο τραπέζι, μου γράφουν γονείς οι οποίοι στέλνουν τα παιδιά τους. Είναι και αυτό ένα θέμα. Και οι γονείς πρέπει να δουν. Τι να κάνουμε. Και εμείς μεγαλώσαμε παιδιά, δεν πήγαν σε αυτά. Δεν πάθανε κάτι. Τίποτα απολύτως. Διαβεβαιώνω. Πήγανε. Διαβεβαιώνω. Δεν πάθανε τίποτα. Πήγαμε και πήγανε. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο. Εγώ λοιπόν λέω ότι δεν πήγανε και δεν πάθανε και τίποτα. Πάμε παρακάτω όμως. Πάμε παρακάτω. Πάμε δεν για να μπορεί. Ναι, πρέπει τώρα να ασχοληθεί το Υπουργείο Παιδείας στο ποια είναι η σχέση του 15 μελούς με την επιχειρηματία που οργανώνει τη βραδιά και όπου στο τραπέζι, όπως μου λένε οι γονείς, δεν τους περιμένει κάποιος χυμός των μαθητών. Τους περιμένει φιάλι. Βότκα, ουίσκι, ό,τι θέλουν τα παιδιά. Αλλά τους περιμένει φιάλι. Αν σε περιμένει φιάλι και είσαι ανήλικος, είναι κάρα παρανομία. Σε κράτη, όχι σε κράτη. Δεν λέω κανονικά, σε κράτη και όχι σε ντεμέ κράτη. Σε κράτη αυτό απαγορεύεται. Υπάρχουν κράτη που το απαγορεύουν. Δεν συμβαίνει στις τριήμερες. Για να απολαύουμε παιδιά. Δυστυχώς, Βαγγέλη μου. Να το μαζέψουμε λοιπόν. Μπορεί να συμβαίνει, αλλά να το μαζέψουμε. Έχεις δίκιο. Πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι περιμένουμε, τι γίνεται. Είναι το πιο κρίσιμο Σαββατοκύριακο αυτό. Όλο λέμε το η πιο κρίσιμη συνεδρία. Γιατί θα εκλέξουν τους συνέδρους, γι' αυτό το λέω. Αυτό δεν θα γίνει. Έτσι είναι. Νομίζω ότι αυτό, όχι νομίζω, αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή Κυριακή βράδυ, Δευτέρα μεσημέρι, εξ όσων γνωρίζω, θα μάθουμε την. Θα έχουμε το χάρτη του συνεδρίου. Ο χάρτης του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά θα αποτελέσει το εφαλτήριο της έναρξης του συνεδρίου, αλλά και της επόμενης μέρας του ΣΥΡΙΖΑ. Να το πω πιο απλά για τους τηλεθεατές μας. Αν η πλειοψηφία των συνέδριων είναι υπέρ του κυρίου Κασελάκη, θα είναι δεδομένο το συνέδριο, δεδομένες οι αποφάσεις του, δεδομένη η επόμενη μέρα. Αν είναι υπέρ της υπαρχούσης πλειοψηφίας στο ΣΥΡΙΖΑ, επίσης θα είναι δεδομένα τα πράγματα. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο κρίνει την εξέλιξη του συνεδρίου και κυρίως κρίνει
το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλον. Είναι δεδομένο πάντως είναι... ότι ο κύριος Κασάδικης θα επιχειρήσει τελέγξη απολύτως στο συνέδριο. Και οι δύο πλευρές. Καλά. Και οι δύο πλευρές. Αλλά μιλάμε για αυτό που έχουν αποκλείσει. Και οι δύο πλευρές. Ναι. Δηλαδή και ο κύριος Κασελάκης θέλει την πλειοψηφία των συνέδρων και η υπάρχουσα πλειοψηφία θέλει την πλειοψηφία των συνέδρων. Διαφορετικά ο νικητής θα είναι ταυτοχρόνως και ηττημένος. Αν το καταφέρει πάντως ο Κασελάκης αυτό, θα μιλάμε για την ολική επιστροφή. Να σας πω κάτι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, οποιοδήποτε και να νικήσει η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια τυπική πλέον ανακοίνωση της διασπάσεως. Ναι, ναι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Πάμε να δούμε πώς δηλαδή, να νικήσει ο κύριος Κασελάκης, ναι, το ίδιο βράδυ θα φύγουν όλοι οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Να νικήσουν όλοι οι υπόλοιποι, ναι, ο κύριος Κασελάκης πολύ δύσκολα θα μπορέσει να παραμείνει. Θέλω να πω δηλαδή ότι απλώς παρακολουθούμε σε slow motion, ναι, ναι, πορεία προς το τέλος. Την πορεία προς το τέλος. Ναι, ναι. Ξαναλέμε όμως και στην κουβέντα που έχουμε κάνει πολλές φορές εδώ, ότι αυτό το δίμηνο στην υπόθεση της κεντροαριστεράς και εν ώψη εκλογής Προέδρου, συνολικά, μέστερα, κρίνει κατ' εμέ όλο την προεκλογική περίοδο του 2027. Μάλιστα. Και σε κόμματα, ναι, και σε πρόσωπα. Μάλιστα. Γιατί πόνο σε ένα λεπτό, τη γνώμη μου, δεν θα μπω στα λεπτομέρειες του ρεπορτάζ που δίνει ο Βαγγέλης. Νομίζω ότι κατά τη δική μου ματιά η υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ και η υπόθεση Κασελάκη και όλο αυτό το πράγμα παράγει την απόλυτη βαρεμάρα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ασχολείται κανείς, ούτε καν οι ίδιοι, πέραν από κάποιους που είναι υποχρεωμένοι τώρα, γιατί... Αν δεν υπήρχαν τα κανάλια, αν δεν υπήρχαν οι εκπομπές μας, να καλούμε όλους αυτούς που παρελάβουν, δεν θα ενδιαφέρονταν ούτε οι ίδιοι. Mm-hmm. Ούτε οι ίδιοι. Έρχονται απλώς για να αντιεκπαιρεώσουν μια τυπική υποχρέωση, να βγουν πέντε λεπτά εδώ, να πούνε μια. Εκεί να περάσει η ώρα. Λοιπόν, δεν παράγει. Να υπερασπίσουν το χώρο. Κυρίω. Ποιο χώρο. Δεν υπάρχει χώρο, δεν υπάρχει πολιτική, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια αριστερά. Με τον Κασελάκη ασχολούνται μόνο κάτι κυρίες και κύριοι, οι οποίοι διάγουν την. Αφού έχουν τακτοποιήσει τα παιδιά τους, εννοώ και τη ζωή τους, και τώρα θέλουν να έχουν έναν ελεύθερο χρόνο αξιοποιήσιμο με έναν τρόπο. Να πηγαίνουν να κάνουν κάτι βολτούλες, είτε από τις Πειραιώς, είτε να τον ακολουθούν. Δεν ξέρω θέλω αν να πω είναι δηλαδή μόνο ότι. Αυτή. Θέλω... Όχι, όχι, προσέξτε. Δεν υποτιμώ. Όχι, μην παρεξηγηθεί αυτό που λέω. Ναι. Λέω ότι γεμίζουν οι άνθρωποι και πολύ καλά κάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Αλλά πολιτική. Που να πεις ότι θα κάνουμε. Ουσία δεν παράγει αυτό. Θα κυβερνήσουμε τη χώρα, ναι, δεν παράγει αυτό. Επειδή ο ίδιος είναι βαρετός και ο ίδιος ο Κασελάκης. Ένα στοιχείο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, αν αυτό θα έχει φωτογραφία. Ναι. Σε επίπεδο κοινοβουλευτισμού, τι θα γίνει με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό που και τις εξελίξεις. Επαφηθείτε, βεβαίως, βεβαίως. Για να υποδεχτούμε και τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον νέο εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί του. Να δούμε τη δημοσκόπηση της ΜΑΚ και να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτό που περιγράφει ο Άρης, περιέγραψε ο Άρης πριν από λίγο. Εδώ ο κύριος Κασελάκης έχει τη μερίδα του Λέοντος στην προτίμηση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Η ΜΑΚ για τον Αντένα. Στο ερώτημα ποιον προτιμούν για αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν με 52,9% κύριε Άρη μου τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Με συντριπτικά ποσοστά έναντι του κύριου Σφάμελου. Κυριάκη μου. Ένα λεπτό. Ότι τον επιλέγουν. Καλά κάνουν και τον επιλέγουν. Ο ίδιος ο Κασελάκης βαριέται τον εαυτό του. Ένα αυτό λεπτό. Πω. Ο Σοκράτης Φάμελος, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος με 14,3% είναι στη δεύτερη θέση. Ο κύριος Παύλος Πολάκης με 11,4% στην τρίτη θέση. Και στην υπόλοιπη σειρά, Απόστολος Γκλέτσος. 5%, Νίκος Φαραντούρης 4,5%, άλλων το 8,7% δεν απαντούν, δεν απάντησε το 3,3%, παραμένει το 52%, 52,7% του κυρίου Κασελάκη στην πρώτη θέση. Πάμε στην επόμενη κάρτα, μπορεί το Πασόκ να νικήσει, αφορά τον κύριο Τσουκαλά, το ερώτημα εδώ να μας το απαντήσει, τη Νέα Δημοκρατία σε επόμενες εκλογές. Το ερώτημα απευθύνθηκε στο σύνολο του πληθυσμού, ένα 71,7% λέει πως όχι ή μάλλον όχι. Είναι απολύτως καθαρό το ποσοστό που καταλαμβάνει αυτή η μερίδα της πίτας, με το αρνητικό πρόσημο σε σχέση με το Πασόκ και τις κυβερνητικές προοπτικές του. Ένα 14,1% λέει μάλλον ναι, ένα 7,9% λέει ναι, ένα 4,3% λέει είναι νωρίς για να κρίνω. Θα δω την πορεία του κ. Ανδρουλάκη και ποια στρατηγική θα εφαρμόσει στο προσεχές διάστημα. Και ένα 2% δεν απαντά. Πάμε στην πρόθεση ψήφου. 27,6% είναι Δημοκρατία, 16,5%
Καλάδι ψήφιο το Πασόκ σε καθαρή δεύτερη θέση, πολύ μακριά από το ΣΥΡΙΖΑ πια, με διπλάσια ποσοστά. 8,8 ο ΣΥΡΙΖΑ, 7,5 Ελληνική Λύση, 7,4 Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 4,2 Πλεύση Ελευθερίας, 4% Φωνηλογικής, 2,7 Νίκη. Και τα υπόλοιπα κόμματα, 2,4 με 25, 1,4 Σπαρτιάτες, 1,3 Νέα Αριστερά, 2,2 άλλο κόμμα, 1,4 Κυριολευκό, 1,9 δεν θα ψηφίσω, 10,7 δεν έχω αποφασίσει. Πάμε και στην εκτίμηση ψήφου, να το δούμε που φτάνει η εκτίμηση τα ποσοστά των κομμάτων. 31% Νέα Δημοκρατία, πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών δηλαδή. 19,2% πολύ πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. 10,3 ΣΥΡΙΖΑ, 8,8 Ελληνική Λύση, 8,6 Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 5% Πλεύση Ελευθερίας, 4,6 Φωνολογικής, 3,1 Νίκη, 2,8 Μέρα 25, 1,7 Σπαρτιάτες, 1,7 Νέα Αριστερά, 3,2 άλλο κόμμα. Με αυτά τα ευρήματα πάμε να καλησπερίσουμε, να καλημερίσουμε τον κοντά μας τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον νέο εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσω κάτι, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Δύο πράγματα. Το ένα είναι επικοινωνιακό. Την Κυριακή έχουμε μια πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για τον πλανήτη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άρα νομίζω ότι το ενδιαφέρον δεν θα στραφεί καθόλου στο εσωτερικό πολιτικό σκητικό. Λογικό και σωστό είναι αυτό. Και το δεύτερο, με βάση τη δημοσκόπηση, την οποία είδαμε μόλις τώρα, θέλω να επαναλάβω κάτι το οποίο ισχύει από το 2000, τέλος του 16, αρχές του 17, σε δημοσκοπήσεις. Το ποσοστό, το χαμηλότερο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι περίπου 26-27%. Ναι. Αν βάλω τα υψηλότερα ποσοστά των δύο κομμάτων, Μίζωνος και Ελλάσσονος Αντιπολιτεύσεως, δεν το ακουμπάνε. Δεν το ακουμπάνε καν. Ναι. Δεν το ακουμπάνε καν. Δεν λέω για την εκτίμηση, λέω κυρίως για την πρόθεση. Ναι. Γιατί εμένα στις δημοσκοπήσεις μου αρέσει να βλέπω την πρόθεση και όχι την εκτίμηση. Εκεί μπερδεύομαι λιγάκι. Θεωρώ όμως ότι η κεντροαριστερά δείχνει μια προσπάθεια ανάτασης. Και με το ΠΑΣΟΚ. Μια προσπάθεια ανάτασης. Η κεντροαριστερά, το ΠΑΣΟΚ πόνο του κύριε Τσουκαλά, πώς σας φαίνεται αυτή η εικόνα? Το ΠΑΣΟΚ τι είναι, κεντροαριστερά? Γιατί, εντάξει, η δυναμική της εκλογής σε επανεκλογής Ανδρουλάκη είναι δεδομένη. Είναι δεδομένο ότι εισπράτεται και από την τεράστια κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας κόσμος βρίσκει ιδεολογικό, αν θέλετε, πολιτικό καταφύγιο, χώρο έκφρασης σε εσάς που τελειώσετε τη διαδικασία σας με πολύ πιο πολιτισμένο τρόπο και πολύ πιο γρήγορα. Όμως αυτό είναι αρκετό. Σας δίνει η κυβερνητική προοπτική? Προσέξτε. Εδώ βλέπουμε ένα 22% λοιπόν που απαντάει, και το είπατε και είπατε ότι στην ουσία είναι ακόμα μειοψηφία, που απαντάει ότι θεωρεί ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω πριν ένα μήνα θα απαντούσε ένα 5% το ίδιο πράγμα. Εντάξει, άρα δεν είναι στατική και ένα 77% διαδικασία. Που λέει πως όχι. Είναι μια διαδικασία εξελικτική. Εμείς δεν θεωρούμε ότι οι ψηφοφόροι είναι καταναλωτές και επειδή κουράστηκαν από ένα προϊόν, τη Νέα Δημοκρατία, αυτοματοποιημένα θα πάνε σε ένα άλλο προϊόν. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή δρέπουμε τους καρπούς μια τριετού στρατηγική. Ποια ήταν αυτή? Θα μπορούσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 21 να έχει επιλέξει μια λογική πιο εκρηκτική, να λέει μεγάλα λόγια, να τάζει παντού τα πάντα. Δεν έκανε αυτό. Είχε μια λογική σταθερών βημάτων, να αναγεννηθεί η παράταξη, και σήμερα προσεγγίζουμε ένα στόχο, να φτάσει ξανά η παράταξη στα εκλογικά, κοινωνικά και πολιτικά της όρια, από την αριστερά έως το κέντρο, όσον αφορά το πολιτικό σκέλος της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Πάντως, αυτή τη στιγμή βέβαια το βασικό είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πει ότι έχετε προχωρήσει στο μηδενιστικό αφήγημα. Τίποτα δεν σας άρεσε. Το να πας σε μια λογική πολυσυλλεκτική. Και αυτό λέει ότι στις εκλογές. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Εμείς έχουμε δείξει ότι δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε από τη Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε νομοσχέδιο που έρχεται το αξιολογούμε αυτοτελές, αν αυτό είναι υπέρ της κοινωνίας. Και τι θέλω να πω. Προφανώς με τη Νέα Δημοκρατία μας χωρίζει και αξιακό και ιδεολογικό χάσμα. Δεν πιστεύουμε τα ίδια, δεν εκπροσωπούμε τους ίδιους. Εμείς θέλουμε η κοινωνική πλειοψηφία, μικρομεσαίοι, παραγωγικές δυνάμεις, ο κόσμος εργασίας, να γίνουν άμεσα και εκλογική πλειοψηφία. Αυτό είναι ο στόχος μας. Άρα δεν συμφωνούμε, για να ολοκληρώσω, κύριε Δημητρίου, με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως σημαίνει ότι σε συγκεκριμένα ζητήματα, αν θεωρούμε ότι έχουν είτε ουδέτερη χρειά είτε θετικό πρόσημο, δεν θα στηρίξουμε. Καμία κυβέρνηση δεν θα κάνει όλα λάθος και καμία όλα σωστά. Με την εκλογή του κυρίου. Θέλω να ρωτήσω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, μου επιτρέπετε. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Τσουκαλά, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Γιατί εγώ θέλω να ρωτήσω για την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ σε αυτό που εξήγηλε ο Μητσοτάκης για τους φόρους. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Αυτό το νόμο πια
της κυρίας Κεραμέως για να περνούν οι διοικητές, να περνούν οι διοικητές από εξετάσεις. Το ψήφισε το Πασόκ ή όχι, κύριε Σουκαλά? Εμείς λέμε το εξής. Κάθε νομοσχέδιο, κάθε πράξη που φέρνει διαφάνεια, αυτή θα τη στηρίξουμε. Όχι, όμως, αυτό είναι παρελθόν. Όμως, το ψηφίσατε, ρωτάω, είναι σε παρελθόντα χρόνια. Εδώ, εδώ έχουμε άρθρα τα οποία είχαμε πρόσφατα το νόμο για το ΑΣΕΠ. Ναι. Ψηφίσαμε. Όχι, πάει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μην με βασανίζετε πρωί-πρωί. Ρώτησα. Και μην με βασανίζετε πρωί-πρωί. Είμαι παλιό ακόμα στο επάγγελμα. Κύριε Τζουκαλά, εγώ είμαι παλιό. Είμαι παλιό. Μην με βασανίζετε. Σεβαστείτε το. Σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ. Εγώ λοιπόν ρώτησα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η κυρία Κεραμέως έφερε ένα σχέδιο νόμου, το οποίο σχέδιο νόμου προκάλεσε αντίδραση σύσσωμου του Υπουργικού Συμβουλίου όταν συζητήθηκε, προτού το ψηφίσουν. Και έλεγε, οι διοικητές και καλή ώρα των νοσοκομείων, των οργανισμών, των συγκοινωνιών, των έτσι και των γιουβέτσι, να περνούν από εξετάσεις. Ρωτώ. Το ΠΑΣΟΚ το ψήφισε ή δεν το ψήφισε? Αυτή τη στιγμή αυτό δεν το έχω πρόχειρο. Δεν έχω πρόχειρο ως γνώση και ως πληροφορία, διότι δεν ήμουνα όσον αφορά το ζήτημα αυτό να ελέγχω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Στην επόμενη συνάντηση το συζητάμε. Γιατί θέλω να τεκμηριώσω πάνω σε αυτό τη γνώμη μου. Εγώ θέλω να τεκμηριώσω τη γνώμη μου πάνω σε αυτό που θα πω μετά. Πρέπει να πούμε κάτι. Ο κ. Σουκαλάς δεν είναι ανεπάγγελτος, ο οποίος ήρθε ξαφνικά στην πολιτική. Δεν είπε κανείς για τον κ. Σουκαλά. Και διακεκριμένου εργατολόγου τη Δεν στη είπε κανεί για την απορία. Ρώτησα αν το ψήφισε το Πασόκ. Τον ώρα, παιδί. Δεν έχει ώρα. Εγώ λέω το εξή. Αυτό το λέτε για ποιο λόγο, τι θέλετε να δείξετε? Θα τεκμηριώσω με την ερώτηση αυτή. Για να τεκμηριώσω τη γνώμη μου. Και η γνώμη μου για το Πασόκ από εδώ και μετά, κύριε Τσουκράτη, σα την πω ευθέω λοιπόν. Είναι η εξή. Ότι το Πασόκ θα κριθεί ω προ το αν μπορεί να κυβερνήσει. Πάω στο πολύ ωραίο αυτό, αυτή την ερώτηση που έβαλε η εταιρεία Mark. Ρώτησε το κοινό, όλο το κοινό, όχι μόνο τους ψηφοφόρους ΠΑΣΟΚ. Νομίζετε ότι μπορεί να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ? Για να κριθεί ότι μπορεί να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, όχι, όχι. Μην κολλάτε. Πρώτα απ' όλα αφήστε να το πω. Μην κολλάτε. Ξεφύγετε. Αυτά βλέπει η κοινωνία και λέει αυτοί δεν μπορούν να κυβερνήσουν. Μεθαύριο η κυβέρνηση θα φέρνει μία σειρά νομοθετημάτων. Νομίζω ήμουν σαφή. Στα οποία το ΠΑΣΟΚ θα κρίνεται από την κοινή γνώμη εάν έχει διάθεση για όχι για να ακολουθήσει, όχι να ακολουθήσει την κυβέρνηση. Όχι, ξεχάστε το αυτό. Κανείς μας δεν θέλει παρακολούθημα το ένα κόμμα του άλλου κόμματος. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Λέω απλώς ότι σε κέρια ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τη διοίκηση του κράτους και με την ίδια τη ζωή μας κατά συνέπεια, τα στηρίζει το ΠΑΣΟΚ ή δεν τα στηρίζει? Εκεί θα κριθείτε κατά τη γνώμη μου. Αυτό ήθελα να πω. Τίποτα άλλο. Κύριε Τσουκαλά, συγγνώμη. Αυτό, κύριε Τσουκαλά, ήθελα να πω πριν την ερώτηση του Άρη. Δηλαδή, με την ανάδειξη εκ νέου του κυρίου Ανδρουλάκη και την τοποθέτηση των 3-4 άλλων ανθρώπων σε κορυφαίους πολιτικούς, σε κορυφαίες πολιτικές θέσεις εντός του κόμματος, έχει τελειώσει κατά τη γνώμη μου το σενάριο εκείνο που έλεγε αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας θα συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ. Το έναν αυτό νομίζω ότι τελείωσε. Πώς τελείωσε αυτό? Δεν θα το ξαναδούμε ποτέ αυτό. Έχω την εντύπωση ότι και σήμερα. Βάζεις το χέρι σου στη φωτιά γι' αυτό. Έχω την εντύπωση. Έχω την πολιτική εκτίμηση ότι δεν θα το ξαναδούμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, Μαγγέλη. Έχουμε 3 χρόνια. Και για την κυρία εκλογές. Διαμαντοπούλου να ρωτήσουμε σήμερα, θα σου πει σήμερα, όχι ξανά συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Διότι οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ και γνώση έχουν και εμπειρία απέκτησαν και ξέρουν τι σημαίνει. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Εάν η κεντροαριστερά δεν αναταχθεί στα επόμενα 3 χρόνια, ο στόχος. Και πώς θα αναταχθεί κατά τη γνώμη μου, βγάζοντας από τις δημοσκοπήσεις την πλειοψηφία του κανένα. Ο κανένας πρέπει να έχει κόμμα πλέον και πρόσωπο. Για να το ακούσουμε. Εγώ θέλω να πω ότι έχει κυριαρχήσει μια άποψη γενικά από τη δημοσιολογία ότι για να φαίνεται κάποιος ότι μπορεί να κυβερνήσει πρέπει στα μεγάλα να υπάρχουν απόλυτες συνενέσεις. Ακόμα και στα μεγάλα μπορούμε να έχουμε κεντρικές διαφωνίες. Εμείς, για παράδειγμα, γι' αυτό έλεγα πριν για το θέμα του ΑΣΕΠ, στηρίξαμε 36 από τα 66 άρθρα. Δεν στηρίξαμε τα άρθρα εκείνα τα οποία θεωρήσαμε ότι υποτιμούν τον κόπο και την αξιοκρατία πάρα πολλών παιδιών που έχουν τυπικά προσόντα, που έχουν πάρει διδακτορικά, που έχουν πάρει μεταπτυχιακά. Και θα περίμενα τον κύριο Παπασάντε, ο οποίο τον ακούω πολλά χρόνια να λέγεται την αριστεία, θα έκανε και εκείνο κριτική σε αυτό το νομοθέτημα, στο κομμάτι αυτό, διότι είναι να
νομοθέτημα το οποίο βάλει κατά τη αξιοκρατία όσον αφορά τα άρθρα αυτά. Ναι. Όσον αφορά άλλα άρθρα που αφορούσαν. Και εγώ αντιστοίχω θα το μελετήσω και θα είμαι την επόμενη φορά. Τώρα. Αλλά μάλλον η συζήτηση έγινε στο ότι δεν στηρίξατε στην επιτάχυση των διαδικασιών. Τα άρθρα που αφορούσαν την επιτάχυση και το στηρίξαμε. Να μην δουλεύει με τον Αραβά. Δεν κατάλαβα κάτι από χθες. Δεν κατάλαβα κάτι. Και θα το εξηγήσετε πραγματικά. Πάει ο Μητσοτάκης στην ΑΔΕ μαζί με τον Χατζηδάκη και τον Πιτσιλή. Και λέει, παιδιά, η μάχη κατά τη φοροδιαφυγή αποφέρει καρπού. Στόχο μα είναι να εξασφαλίσουμε 2,5 δισεκατομμύρια. Από τη διασύνδεση POS, τα μπιακό κτλ. Όλα αυτά που συζητούσαμε για χρόνια και δεν γινότανε. Και αυτά τα 2,5 δισεκατομμύρια θα οδηγήσουν σε μείωση φορολογικών συντελεστών, κυρίως στο φόρο εισοδήματος. Και εσείς το καταγγέλλετε για επικοινωνιακά τρίκ κτλ. Δεν το θέλουμε αυτό, δεν είναι σωστή κατεύθυνση. Και αν δεν είναι, πείτε γιατί δεν είναι. Θα σας πω. 10% έχει αυξηθεί το ΑΕΠ τα τελευταία 5 χρόνια, 5,5 που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. 30% έχουν αυξηθεί τα φορολογικά έσοδα στο διάστημα αυτό. Από πού έχουν αυξηθεί κυρίως? Από τους έμεσους φόρους. Το ΦΠΑ μόνο κάλυπτε το 30%. Αυτό είναι λαϊκισμός τώρα. Αυτό είναι μια λαϊκιστική ανάγνωση. Okay. Αυτή είναι λαϊκιστική ανάγνωση. Άμα δεν ξεφύγετε από αυτό. Ένα πλήρη συλλογισμό. Αυξήθηκαν πριν το πείτε αν είναι λαϊκιστική. Να το πει όλο. Να αναπτύξω ένα πλήρη συλλογισμό. Να καταλάβει ο κόσμος και να μπορείτε να απαντήσετε. Είναι άλλο από αυτό που ρωτήσαμε εμείς. Είναι άλλο από αυτό που ρωτήσαμε. Το ερώτημα ήταν. Η ίδια αυξήθηκε, κύριε Τσουκαλά. Δεν θα τα λέτε εσείς αυτά. Η ύλη φορολογητέα ασπρίζει το μαύρο. Θα καταλήξω. Λοιπόν. Όχι αυξήθηκε ο φόρος. Θα καταλήξω. Δώστε το μισό λεπτό. Άρα έχουμε μία δυσαναλογία του πόσο αυξάνεται το ΑΕΠ και πόσο τα φορολογικά έσοδα. Και αυτό είναι κυρίως από τους έμεσους φόρους. Ναι. Δεν είναι από τους άμεσους. Αν ίσχυε αυτό που λέει ο κ. Ποτοσάλτε, ναι, αν δηλαδή στην ουσία μειώναμε ραγδαία τη φοροδιαφυγή, ναι, θα βλέπαμε να αυξάνεται το ποσοστό στη συνολική φορολογική επιβάρηση, ναι, που έρχεται από τους άμεσους φόρους. Εδώ έχουμε τεράστια έσοδα από τους έμεσους φόρους, ναι, τα οποία. Πού καταλήγουν, τι ανακοινώθηκε προχθές. Mm-hmm. Μία μείωση όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, mm-hmm, περσινά ξανά στα φωλιά και πέρυσι ίσχυε. Mm-hmm. Μία μείωση στο ΦΠΑ των οικοδομών και πέρυσι ίσχυε. Απλά ανανεώθηκε. Από τους 10 φόρους που μειώνονται, mm-hmm, οι μισοί φόροι ίσχυαν και πέρσι. Εμείς τι λέμε λοιπόν. Έτσι είναι πάντως. Εμείς τι λέμε και δεν ανανεώθηκε. Μπορεί να το ακούσετε είδηση. Να κλείσω μόνο με αυτό και πάντα. Να κλείσουμε, έχουμε τρία λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι δεν αυξάνει φόρους. Αύξησε φόρους σε 700.000 επαγγελματίες με το τεκμήριο, ναι, πριν ένα χρόνο. Ρωτάω λοιπόν, αφού είχε μια αίσθηση ότι πρέπει να παρέμβει στο κομμάτι. Δεν το αξιολόγησα. Όχι, το αύξησε. Έρχομαι και λέω κάτι. Ζουν με 200 ευρώ το μήνα και πρέπει να μειώσουμε. Λοιπόν, αφού το, τα γνωστά υποζύγια είναι μισθωτοί. Ναι, ναι. Και αφού φορολογεί επαγγελματίε, ναι, γιατί δεν πάει να μειώσει τη φορολογική κλίμακα στου μισθωτού. Μια φάση άλλη. Και απλά μειώνει φόρου, ναι, σε μερίσματα ανώνυμων εταιριών. Από τα σημερινά νέα. Ναι, ναι. Από τα σημερινά νέα. Ναι, ναι. Ο φίλο μα Νίκο Φιλιππίδη. Τον οποίο προτείνω να τον διαβάζουν όσοι. Ορίστε. Να πω και εγώ κάτι μετά την καθημερινή. Από τα σημερινά νέα. Νίκο Φιλιππίδη. Λοιπόν. Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία ανακοινώνουν αύξηση φόρων στο φετινό τους προϋπολογισμό. Η χώρα η οποία ανακοινώνει μείωση φόρων ονομάζεται Ελλάδα. Καλημέρα σας. Καθημερινή, ναι. Καλημέρα σας. 20 δις φύγανε από το 19 στο 24, ναι, από τους μισθούς και πήγανε στα κέρδη των εταιριών. Είμαστε η δεύτερη χώρα, η τρίτη χώρα σε ρυθμό ανάπτυξης, που είναι θετικό. Μάλιστα. Ενώ είμαστε δεύτερη στην αγοραστική δύναμη. Καλημέρα. Γιατί ενώ η πίτα μεγαλώνει, ναι, το μερίδιο της πλειοψηφίας μικραίνει στην πίτα. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα κύριε Άρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.